Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρωινό Δευτέρας 10 η ώρα με το Sport Dog εδώ μαζί. Όπως είπαμε, ξεκίνησε το Μουντιάλ. Θα δίνουμε κάθε μέρα τα προγνωστικά όπως είπαμε στις 10 η ώρα. Σήμερα έχει τρεις αγώνες, ενώ χθες πήραμε τζούρα μόνο από έναν. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με τρεις αγώνες: Αγγλία-Ιράν, Σενεγάλη-Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ουαλία. Και ξεκινάμε με τα δικά μου τα προγνωστικά μαζί με τον Βαγγέλη, είμαστε εδώ και σήμερα. Τα δικά μου τα προγνωστικά λοιπόν για το Αγγλία-Ιράν: over 2,5 γκολ με 2,20, over 10 corner με 3,40. Και ένα στοίχημα κόμπο, 3-1 δηλαδή. Ο Χάρι Κέιν over 1,5 σουτ στο τέρμα. Φιλ Φόντεν over μισή assist, να δώσει τουλάχιστον μία assist δηλαδή σε ένα γκολ. Και Αγγλία νίκη, αυτό δίνει 5,5 όλο μαζί, το τρίτο. Όπως είπαμε, εδώ θα δίνουμε τις δικές μας τις προτάσεις και όποιος θέλει το παίζει μόνα, το παίζει δίπλα, όπως θέλει, όπως το βρει στο διαδίκτυο. Να εξηγήσω μόνο ότι βλέπω πολλά γκολ σήμερα της Αγγλίας απέναντι στον Κεϊρός και στο Ιράν. Και μεγάλη πίεση από τους Άγγλους, πρώτο παιχνίδι με ενθουσιασμό. Φαντάζομαι θα κερδίσουν και πολλά κόρνερ. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα δούμε και τα δικά σου. Συμφωνώ σε μεγάλο. Αλλά εδώ βλέπω να ξεκινάει με πλημμύρα η Άγγλια. Δηλαδή, να βάζει το Ιράν στη θέση του από νωρίς. Αλλιώς δεν θα έχει και νόημα, δηλαδή, για να είναι από τα φαβορί. Όπως λένε μερικοί, σαν και σένα. Τα είπαμε χθες αυτά, στη χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, δεύτερη κάρτα δική μου. Το Αγγλία-Ιράν είναι 3 η ώρα το μάτσα. Πούμε σε μεγάλη Ολλανδία στις 6, λοιπόν. Over 2,5 γκολ με 2-10. Ημίχρονο τελικό, χι ημίχρονο διπλό τελικό, δηλαδή να κερδίσει η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο, να έρθει χι το πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, 4-33, απόδοση και γκολ Ντεπάι με 2-40. Είναι ξεκάθαρο, εγώ πιστεύω θα δυσκολευτεί η Ολλανδία, η Σενεγάλη έχει καλή ομάδα, αν και δεν παίζει ο Μανέ, δηλαδή έχει μείνει πίσω, όμως η Ολλανδία είναι επιθετική ομάδα, πάντα ήταν, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο δηλαδή είναι, έχει φουλ επίθεση, είναι επιθετικό, θεωρώ ότι θα μπουν πολλά γκολ και είναι καλές οι αποδόσεις που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Να δούμε και το τρίτο παιχνίδι τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ουαλία. Ξεκινάει στις 9. Εδώ το βλέπω ισοπαλία το μάτς, για να είμαι ξεκάθαρος. Πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ημίχρονο τελικό, μάλλον χ-χ με 4 απόδοση. Το αποτέλεσμα του ημιχρόνου είναι χ στο 1,90. Για ασφάλεια περισσότερο, αν στραβώ στο μάτς, να έχουμε πιάσει τουλάχιστον το ημίχρονο. Και ακριβές σκορ 0-0. Είναι προφανές ότι βλέπω ένα με 6,50 απόδοση. Και όχι 6.500 που έχουμε βάλει εκεί, δεν πειράζει. Είναι λάθος του τυπογραφείου. Μακάρι να δεν. Άμα είναι 6.500 θα το παίζανε όλοι. 6.50 λοιπόν. Θεωρώ ότι θα έρθει 0-0 το μάτς. Θα έρθει μια ισοπαλία. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Και οι Αμερικάνοι έχουν πάντα σκληρή ομάδα. Η Ουαλή είναι αυτή που είναι ο Μπέιλ. Εντάξει, έχει μεγαλώσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει τις αντοχές του παρελθόντος. Θα διαφωνήσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Η διαφωνία είναι για καλό. Και θα κάνουμε διαφωνία στο τέλος, έτσι καλύτερα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις για τα τρία σημερινά μάτς. Να περάσουμε και στις προβλέψεις του Βαγγέλη. Ναι, απέσει λοιπόν η κάρτα. Ωραία, η πρώτη ξεκινάμε κάρτα. Με το Αγγλία-Ιράν. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι η Αγγλία, θα συμφωνήσω μαζί σου, θα έχει εύκολο έργο. Θέλει να ξεκινήσει δυνατά. Θέλει να στείλει μήνυμα ότι είναι όντως διεκδικήτρια του φετινού Μουντιάλ μετά από βασικά πρώτη φορά. Θέλει να το διεκδικήσει. Νομίζω το over 2,5 στο 2,10 είναι πολύ καλή απόδοση. Mm-hmm. Αξίζει να την αγοράσουμε. Επίσης το score anytime 3-0, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να προηγείται η Αγγλία με 3-0 και ας έρθει 4-5, δεν μας ενοχλεί, και 4-1, αν είναι 3-0 θα πληρωθούμε σε απόδοση 4-5, 4-0-5 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση. Ωραία. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει πίεση από την Αγγλία για να βρει γκολ. Είναι ομάδα που παίζει με corner. Το over 6,5 corner στο 1,85 είναι η πιο safe επιλογή στο παιχνίδι. Να σε διορθώσω για να μας κράζουν για τίποτα άλλο. Δεν είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά το έχει πάρει. Έχει δίκιο, το σκεφτόσουν και σε είδα που δεν είναι. Euro δεν έχει πάρει. Ακριβώς. Το It's coming home θα τα ακούμε, θα μας πάει στα νεύρα πάλι. Το ακούσαμε όλο το καλοκαίρι πέρα. Εγώ δεν το βλέπω ότι θα πάει σπίτι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, το δεύτερο μάτς, Σενεγάλη Ολλανδία. Λοιπόν. Η Ολλανδία είναι το φαβορί. Νομίζω στο 1,65 είναι μια ικανοποιητική τιμή. Μπορούμε να το αγοράσουμε. Mm-hmm. Η Σενεγάλη βέβαια θα το παλέψει, αλλά νομίζω το 1,65 μπορεί να περάσει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ένα fun bet. Ψάχνοντας έτσι μέσα στα παιχνίδια της ημέρας, θα δίνουμε και κάποια fun bet. Εντάξει, είναι Μαξίδι. Η απόδοση προκλητική στο 25. Να σκοράρει ο Φαντάικ, αλλά να σκοράρει. Προφανώς από κάνα και να σκοράρει και πρώτος. Δηλαδή είναι έτσι ένα στοίχημα για να. Τα στόπερξε είναι για τέτοια. Ακριβώς. Και ο Φαντάικ είναι παίχτης, ο οποίος θέλει να κάνει ένα καλό Μουντιάλ. Νομίζω ότι το χρειάζεται φέτος. Ωραία. Και περάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, ανάμεσα στην Αμερική και στην Ουαλία. Ναι, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε. Λοιπόν, εδώ διαφωνούμε ναι, και στο Μπέιλ και στο παιχνίδι. Λοιπόν, εσύ έχεις δώσει 0-0. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει. Score. Θα έχει σκορ, ακριβώς. Είναι ομάδες που έχουν καλούς επιθετικούς, μπορούν να βρουν δίχτυα. Δηλαδή, είτε το goal-goal είτε το over 2,5 στο 1,85 είναι μια καλή τιμή. Με ικανοποιεί, μπορώ να την αγοράσω.
Και από εκεί και πέρα, αν έβλεπα ένα fan bet, ένα πιο έτσι, λίγο στοίχημα, πιο περίεργο, νίκη Ουαλίας και να σκοράρει ο Μπέιλ. Δηλαδή η Ουαλία, το ξέρουμε πάντα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το 4-70. Το 4-70 είναι πολύ καλό. Διαφωνούμε ξεκάθαρο εδώ, αλλά. Αν είναι να κάνει, είναι. Ακριβώς. Και αν είναι να κάνει κάτι η Ουαλίας και σε αυτή την διοργάνωση. Θα πρέπει να κερδίσει τον Αμερικάνο. Ακριβώς. Και να είναι ο Μπέιλ ο νομίζω ηγέτης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γρήγορα θα τα λέμε. Δεν θα έχουμε πολυλογία. Άλλωστε τα προγνωστικά πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και έτσι πρέπει να είναι. Αύριο 10 η ώρα, μια άλλη διάδα ή μπορεί εμείς θα δούμε πώς θα είναι. Μέσω του Sportdog σας δίνουμε τις προβλέψεις μας και τις ευχές μας για να πάτε στο ταμείο. Ελπίζουμε να πάμε κι εμείς.